Άκουσα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εισήγηση της Μαρίας. Πολλά από τα πράγματα που λέει έτσι είναι. Σε κάποια θέματα θα δώσω ίσως μια διαφορετική τροφή για σκέψη, όχι άποψη. Καταρχήν να συγχαρώ την Νομαρχιακή γιατί κάνει μια συζήτηση που έχει πολλή θεωρία. Και είμαστε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα στη θεωρία. Έχει σοβαρό έλλειμμα στη θεωρία και πρέπει να το δούμε. Να το ξαναδούμε πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να δούμε τις πολιτική, έχει ανάγκη τη θεωρία. Η πολιτική δεν είναι εμπειρισμός, η πολιτική πρέπει να έχει μεθοδολογίες, κανόνες, ιδέες, συγκροτημένα υποδείγματα. Και αυτό πολλές φορές το έχουμε χάσει, όχι τώρα που είμαστε κυβέρνηση. Εγώ έχω την άποψη ότι το έχουμε χάσει αρκετό καιρό πριν και αυτό είναι και ένα βασικό έλλειμμα μέσα στο κόμμα το οποίο φάνηκε απλώς κατά την περίοδο της κυβερνητικής αυτής θητείας. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι ότι οπωσδήποτε στο κομμάτι το θεωρητικό θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και να ξαναεντάξουμε όλη αυτή την εμπειρία, ας πούμε, αυτής της λεγόμενης διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση δίνει φοβερά υλικά εργασίας στο τι έχουμε μάθει, μας κάνει να σκεφτόμαστε όχι μόνο ως αγωνιστές των κινημάτων ή ως αγωνιστές των δικαιωμάτων, μας κάνει να σκεφτόμαστε κάτι που είναι και η ουσία πολλές φορές της πολιτικής, ο τρόπος δηλαδή που πηγαίνεις σε ένα ανώτερο επίπεδο πολιτικής αντιπροσώπευσης, δηλαδή περνάς από τις επιμέρους αντιπροσωπεύσεις σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο το οποίο αφορά το σύνολο μιας κοινωνίας. Αυτή η μετάβαση είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, έτσι. Δεν είναι ότι το ένα είναι κακό και το άλλο είναι καλό, έτσι. Γιατί αυτή είναι η εμπειρία των κομμάτων της διακυβέρνησης του συστήματος. Θεωρούν ότι η διακυβέρνηση είναι μια τεχνική της εξουσίας, μια γνώση τεχνικών, καθημερινών τεχνικών. Για μας η διακυβέρνηση είναι κάτι διαφορετικό βεβαίως, έτσι, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Είναι ο μετασχηματισμός των πολιτικών αντιπροσωπεύσεων και η ολοκλήρωσή τους σε ένα σχέδιο πολιτικού προγράμματος. Από αυτή την άποψη έχει πολύ ενδιαφέρον να το ενσωματώσουμε στη συζήτησή μας. Τώρα, να πω 2-3 πράγματα θεωρητικά για να συνδέσω με το δικό μου αντικείμενο. Όπως είπε και η Μαρία, στην ουσία έχουμε 3 μεγάλες θεωρητικές σχολές για το κράτος. Η πρώτη ήταν το κράτος εργαλείο, έτσι όπως το μάθαμε από τη σχολή του οικονομισμού, του οικονομιστικού μαρξισμού, του σοβιετικού μαρξισμού ας πούμε, του σταλινικού μαρξισμού όμως, έτσι, όχι του πρώην σοβιετικού μαρξισμού, ο οποίος είχε πολύ περισσότερες ιδέες για το κράτος από ό,τι είχε ο σταλινισμός αργότερα. Η δεύτερη μεγάλη παράδοση είναι η παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή το κράτος ως μια ουδέτερη οντότητα στην οποία ισοδύναμα κατά κάποιο τρόπο εκφράζονται οι κοινωνικές δυνάμεις και αλληλοεξισορροπούνται. Και η τρίτη βεβαίως η παράδοση η δική μας, η ιστορική παράδοση η δική μας, η παράδοση που ξεκινάει από τον Γκράμψη και έχει πολλές αναγνώσεις όμως, δεν είναι ενιαία. Είναι η παράδοση που θεωρεί ότι το κράτος είναι ο πολιτικός οργανωτής του αστικού συνασπισμού εξουσίας και ταυτόχρονα η υλική συμπίκνωση ενός σχετισμού δύναμης, σχετισμού ταξικών συσχετισμών δύναμης. Και τα δύο αυτά πράγματα έδωσαν τροφή ιστορικά για πολλές παρεξηγήσεις. Μία ανάγνωση έτεινε προς σοσιαλδημοκρατία. Εάν θεωρείς παραδείγματος χάρη το κράτος είναι η υλική συμπίκνωση ενός κοινωνικού συσχετισμού δύναμης, τότε πράγματι έχεις ας πούμε υβρίδια σύγκληση με την σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση, η οποία θεωρούσε το κράτος μια ουδέτερη κατάσταση μέσα στην οποία θα αλληλεξορροπηθούν αυτές οι αντιθέσεις. Είναι η παράδοση του δεξιού ευρωοικονομισμού όπως τον γνωρίσαμε στις περιπτώσεις
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας τα χρόνια εκείνα, λιγότερο της Γαλλίας και σε κάποιο βαθμό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Το λέω σε κάποιο βαθμό γιατί εκεί υπήρχαν και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Η δεύτερη εκδοχή, ο πολιτικός οργανωτής του αστικού συνασπισμού εξουσίας, έχει πολύ, είναι μια προσέγγιση πολύ πιο κοντά στην παραδοσιακή λεμινιστική αντίληψη για το κράτος, ακριβώς διότι παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι το κράτος είναι πεδίο κοινωνικών ανταγωνισμών και εκφράζει στην πραγματικότητα και τους, τους ταξικούς σχετισμούς, ωστόσο δεν πάβει να είναι όμως ο μακροπρόθεσμος εγγυητής της κεφαλαιοκρατικής αναπαραγωγής. Το κοινωνικό κράτος, δηλαδή της δεκαετίας του 60 στη Δυτική Ευρώπη, εξέφραζε προφανώς έναν ευνοϊκό για τις λαϊκές τάξεις και για τις εργατικές τάξεις σχετισμό δύναμης. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έπαβε να είναι ένα κράτος καπιταλιστικό, ένα κράτος δηλαδή το οποίο εγγυάτο με τον τρόπο που δομεί το σε κάθε χώρα ξεχωριστά, γιατί το κράτος έχει και μια εθνική μοναδικότητα στη συγκρότησή του, τον κεφαλαιοκρατικό, την κεφαλαιοκρατική αναπαραγωγή. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι το σφάλμα το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα στη διακυβέρνησή μας είναι το εξής, το σφάλμα είναι όχι το σφάλμα ακριβώς, πώς να το πω, αν φωτίσουμε λίγο καλύτερα, νομίζω ότι το κράτος δεν είναι εργαλείο. Πράγματι η κριτική που είχαμε από την παράδοση του Γκράμψη και του Κουλατζά και πολλών άλλων δεν είναι εργαλείο. Αυτό που ξεχνάμε όμως πολλές φορές είναι ότι το κράτος όμως έχει εργαλεία και ασκεί την πολιτική μέσω συγκεκριμένων διοικητικών εργαλείων. Δηλαδή δεν είναι εργαλείο με την έννοια ότι θα το πάρεις και θα το χρησιμοποιήσεις έτσι όπως είναι, αλλά έχει εργαλεία όμως. Έχει, παραδείγματος χάρη, ένα εργαλείο είναι η φορολογική πολιτική, παραδείγματος χάρη. Ένα εργαλείο συγκεκριμένο είναι η δομή, για να μην μιλάμε, να μιλήσω λίγο για τα πιο διοικητικά θέματα, είναι η δομή μιας κυβέρνησης. Η δομή μιας κυβέρνησης δεν είναι μια ουδέτερη δομή, την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Έτσι φωτογραφίζει στην πραγματικότητα, συμπυκνώνει, εκπροσωπεί μια αντίληψη για την άσκηση της ταξικής πολιτικής. Ας σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί ίσως το να μιλάμε μόνο αφηρημένα δεν έχει νόημα. Η υπηρεσία ασύλου. Έτσι, σήμερα ζούμε μια εποχή με έντονα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα κτλ. Η υπηρεσία ασύλου είναι το ίδιο πράγμα να ανήκει και να ασκείται από την αστυνομία, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ίδιο πράγμα να ασκείται στα πλαίσια ενός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής? Όχι. Είναι προφανές αυτό. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο απλό παράδειγμα. Τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε χιλιάδες που δείχνουν τι? Ότι η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση και μάλλον η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός οργανισμός δηλαδή, όχι η κυβέρνηση η συγκεκριμένη, ο Τσίπρας και οι υπουργοί του, αλλά ο κυβερνητικός οργανισμός, η δομή μιας κυβέρνησης ως οργανωτικό σχήμα δεν είναι ουδέτερο. Στην πραγματικότητα εκπροσωπεί μία διοικητική, άρα μία ιδεολογική, άρα μία ταξική στην πραγματικότητα πολιτική. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αυτές τις... Έχουμε τρία επίπεδα δηλαδή, για να το πούμε έτσι. Έχουμε την κυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση και το κράτος. Το κράτος πράγματι δεν είναι ένα απλό εργαλείο με την έννοια ότι είναι ένα ουδέτερο πράγμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον δοκούν από τον Α ή τον Β ή τον Γ. Έχει όμως συγκεκριμένα εργαλεία, μεροληπτικά εργαλεία ταξικής πολιτικής. Έτσι. Η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση είναι ένα εργαλείο. Και τώρα έρχομαι στα πιο έτσι, καθημερινά πράγματα, στα καθημάς. Η δημόσια διοίκηση είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου τι κατάφερε στην πραγματικότητα το καπιταλιστικό κράτος τα τελευταία 20-25 χρόνια. Κατάφερε να αλλάξει το συσχετισμό, να τροποποιήσει το βασικό συσχετισμό δύναμης. Να ακυρώσει καταρχήν την έννοια της καθολικότητας του κοινωνικού κράτους.
Πρωτογενειακό κράτος δεν ασκείται για όλους, αλλά ασκείται για αυτούς που έχουν ανάγκη και αν έχουν ανάγκη, παραδείγματος χάρη, μια πρώτη. Δηλαδή κατάτμησε την έννοια του γενικού κοινωνικού κράτους. Η δημόσια διοίκηση, μέσω της δημόσιας διοίκησης, συγκροτήθηκε και υλοποιήθηκε ο σκληρός πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού. Πώς έγινε αυτό? Έγινε με το να αμφισβητηθεί στον πυρήνα της άσκησης της κρατικής πολιτικής η ενότητα μιας κρατικής πολιτικής, η οργανική ενότητα μιας κρατικής πολιτικής. Τι είναι μια κρατική πολιτική, τεχνικά τι στοιχεία έχει? Έχει το στοιχείο του σχεδιασμού, το στοιχείο της εφαρμογής και το στοιχείο του ελέγχου. Δηλαδή σχεδιάζω μια πολιτική, εφαρμόζω μια πολιτική και ελέγχω αν αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα ή έχει, αν έχει εφαρμοστεί και τι αποτελέσματα έχει. Ο νεοφιλελευθερισμός τι έκανε, ακριβώς επειδή το βασικό του, το κεντρικό του δόγμα ήταν το λιγότερο κράτος, το μικρότερο κράτος, το λιτό κράτος που λέει, που είπε η Μαρία, προσπάθησε να αποδομήσει αυτή τη βασική οργανική ενότητα. Δηλαδή να αποκόψει το σχεδιασμό από την εφαρμογή και την εφαρμογή από τον έλεγχο. Αυτό πώς έγινε? Έγινε καταρχήν μέσω μικρών καθημερινών ανεπαίσθητων πολλές φορές μεταρρυθμίσεων, μικρών νομοθετικών πρωτοβουλειών, ας πούμε τροπολογιών που γίνονται το βράδυ, τη νύχτα, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τι σημασία έχει, χτίζοντας την πραγματικότητα μεθοδικά επί 20-25 χρόνια αυτό το διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός αυτός με τη σειρά του επέτρεψε την προωθημένη ιδιωτικοποίηση, διότι κομμάτια πια του κράτους επιχωρούνταν είτε στο σχεδιασμό, είτε στην εφαρμογή, είτε και στον έλεγχο, επιχωρούνταν σε ιδιωτικούς χώρους, σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Από την άποψη αυτή, η δημόσια διοίκηση πράγματι βρέθηκε σε μια τεράστια οργανική κρίση καταρχήν. Αυτή η πολιτική βεβαίως εφαρμοζόταν μέσω της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή ενός στρώματος της δημόσιας διοίκησης, το οποίο απολάμβανε ένα μερίδιο από αυτή την γενική ανακατανομή. Απολάμβανε τη σχέση που είχε, την προνομιακή σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, απολάμβανε τα πλεονεκτήματα που είχε από τη διαχείριση της διαφθοράς, απολάμβανε τη διαχείριση της μικροεξουσίας. Επομένως υπήρχε πράγματι μια οργανική ενότητα μεταξύ της γενικής νεοφιλελεύθερης στρατηγικής και της στρατηγικής που έπαιρνε ένα κομμάτι του δημόσιου τομέα, το αριστοκρατικό κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, και προσπαθούσε να φτιάξει μαζί του οργανικές δομές συνένεσης. Και βέβαια το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, στο ανθρώπινο δυναμικό της δηλαδή, στους ανθρώπους, στις δυνάμεις της εργασίας, υποσκαπτόταν συνεχώς, γιατί ακριβώς στερεί των αρμοδιοτήτων, στερεί των δικαιωμάτων, στερεί των μισθών και ούτω καθεξής. Βεβαίως όλα αυτά στην Ελλάδα, αυτά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αυτή είναι η πολιτική της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης τα τελευταία 25 χρόνια μετά τη Θάτσερ, έτσι. Και σε διάφορους βαθμούς και με διάφορους τρόπους επεκτάθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες. Η Ελλάδα είχε επίσης την ιδιομορφία όμως να βρεθεί πρώτα στα τελευταία 5 χρόνια στις πολιτικές των μνημονίων. Οι πολιτικές των μνημονίων, σε αντίθεση με τις άλλες πολιτικές που ήταν περίπου αντίστοιχες σε όλες τις άλλες χώρες, είχαν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχαν βίαιες αναδιαρθρώσεις, όχι σταδιακές αναδιαρθρώσεις. Η Ελλάδα δηλαδή, παραδείγματος χάρη στον χώρο της διοίκησης, έχασε μέσα σε 5 χρόνια το 35%. Αυτό που είπε η Μαρία για τον ΟΑΕΔ ισχύει για όλο το δημόσιο. Μέσος όρος απώλειας των εργαζομένων ήταν το 35%, 35% του αριθμού των εργαζομένων, με αποτέλεσμα σήμερα να μην λειτουργεί τίποτα πρακτικά. Και αυτοί που απέμειναν έχασαν περίπου μεσοσταθμικά γύρω στο 37-38% του πραγματικού τους μισθού και των αποδοχών τους, τέλος πάντων. Έτσι, αυτή η υπόθεση βεβαίως δεν έκανε, εννοείται, το κράτος καλύτερο. Δεν ήταν αυτός άλλωστε ο στόχος. Έτσι, ο στόχος
του νεοφιλελεύθερου φονταμενταλισμού δεν είναι να κάνει το κράτος καλύτερο, έτσι. Είναι ακριβώς να ανοίξει το έδαφος σε όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφθορά στην ουσία του δημόσιου τομέα μέσω της προϊούσας επέκτασης των ιδιωτικών σχέσεων εξουσίας μέσα στο δημόσιο τομέα. Και αυτό το κατάφερε. Και το κατάφερε δυστυχώς με εργαλείο τα συστημικά κόμματα, τα πρώην κόμματα εξουσίας και κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το βάλουμε στην ατζέντα μας, με την εδραίωση ενός απόλυτα καθεστωτικού συνδικαλισμού, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτελεί και το πραγματικό, ενώ είναι απομονωμένος από τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, παρόλα αυτά υπάρχει απαράλλαχτος, όπως το ξέραμε, σαν δομή και σαν πρόσωπα στο ηγετικό επίπεδο και ασκεί πολιτική. Ασκεί πολιτική υπό την έννοια ότι αδιαφορεί πλήρως για το γεγονός ότι στο δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή παρατηρούνται, έχω μετρήσει, γύρω στις 35 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Έτσι, πρωτοφανές. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας λέμε ότι έχει καταστραφεί και έχει υποστεί μέσω της ελαστικοποίησης, εδώ έχουμε υποστεί, ας πούμε, μια τεράστια μετάλλαξη των εργασιακών σχέσεων, αφανή μετάλλαξη στην πραγματικότητα, πάνω στην οποία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, συγκροτούνται συνδικαλιστικές δομές. Σε κάθε από αυτές τις εργασιακές σχέσεις συγκροτούνται καθεστωτικές συνδικαλιστικές δομές, οι οποίες εκπροσωπούνται στον Α ή στον Β βαθμό στις κεντρικές συνομοσπονδίες. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα εκπροσώπησης των κοινωνικών δυνάμεων. Γιατί αυτό είναι εμπειρία διακυβέρνησης όμως. Έτσι. Αυτό δεν είναι η διακυβέρνηση, δεν είναι η άσκηση που κάνει ο Υπουργός κάθε πρωί που υπογράφει κάτι γραφειοκρατικά χαρτιά που δεν καταλαβαίνει και τι είναι τις περισσότερες φορές. Η διακυβέρνηση είναι η διαχείριση όλης αυτής της πολυπλοκότητας, την οποία εάν δεν ανατρέψεις, άμα δεν σπάσεις αυτό το γόρδιο δεσμό, δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Αντιθέτως, μάλιστα θα σε καταπιεί σιγά σιγά, έτσι, σαν, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό. Διότι εμείς αυτή στιγμή δεν μπορούμε να μετασχηματίσουμε σε πολιτικό πρόγραμμα τις σχέσεις εκπροσώπησης που θα έπρεπε να έχουμε, δηλαδή τους απόκληρους, τους εκτός, τους χαμηλόμισθους, τους, αναγκαζόμαστε στην πραγματικότητα να λειτουργούμε, εφόσον δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό οργανωμένα, συγκροτημένα, έτσι, με έναν αέρα, έτσι, με μια άβρα που αλλάζει τα πράγματα, αναγκαστικά κάνουμε τι, κινδυνεύουμε εννοώ, έτσι, κινδυνεύουμε να κάνουμε μια διαχείριση του μερικού. Έχω μια ομάδα η οποία μου λέει αυτό και έχει δίκιο κιόλας. Εντάξει, μου κόψατε το επίδομα, ρε παιδιά. Εντάξει, τι θα γίνει, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Εντάξει, το δίνεις, δίκιο έχει. Ας πούμε, το λύνεις αυτό το θέμα. Και αυτό το πράγμα όμως στην πραγματικότητα έχει ένα βάθος ταξικής μεροληψίας. Το ότι συντηρεί ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο για τις λαϊκές τάξεις, αντιπαραγωγικό. Έτσι. Συγκροτεί όλο το βασικό μηχανισμό διάσπασης της διοικητικής ύλης του δημοσίου, άρα της ιδιωτικοποίησης, των ιδιωτικοποίησεων, και προφανώς αναπαράγει αυτό το τέρας, ας πούμε, το οποίο λέμε όλοι, την παθογένεια της διοίκησης και το καθεξής. Λοιπόν, η μεταρρυθμιστική πολιτική δική μας πρέπει λοιπόν να κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνει εύκολα. Δεν μπορεί να το κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο ιδεολογικής ηγεμονίας. Πρέπει να την κατακτήσουμε αυτή. Πρέπει να παλέψουμε για αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η κεντρική στρατηγική μας ιδέα και η ιδέα που διαπνέει το νομοσχέδιο που θα φέρουμε, που το βγάλαμε ήδη σε διαβούλευση, τελείωσε η διαβούλευση και το Γενάρη θα είναι, όπως είπε και η Μαρία, στη Βουλή. Η βασική ιδέα του νομοσχεδίου είναι να ξαναεπανενώσει, η στρατηγική ιδέα είναι να καταφέρουμε να ξαναδώσουμε στη δημόσια διοίκηση την οργανική ενότητα μεταξύ σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μιας κρατικής πολιτικής. Προφανώς πάντοτε στα πλαίσια των εντολών που δίνει η πολιτική ηγεσία. Έτσι. Η διοίκηση δεν είναι ξεκομμένη από την πολιτική ηγεσία. Εντάξει. Όμως έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς χρωματίζει αυτή την πολιτική.
πώς τη διαστρέφει αυτή την πολιτική, πώς την ερμηνεύει αυτή την πολιτική πολλές φορές. Επομένως, για να πάμε στην αντίθετη, πρέπει να δούμε εκείνους τους μηχανισμούς και εκείνες τις κεντρικές βασικές διοικητικές πια πολιτικές, με τις οποίες θα στρέψουμε, όπως έλεγε ο σύντροφος Λένιν, το ραβδί από την άλλη μεριά. Και το ραβδί από την άλλη μεριά είναι να πάμε στον αντίποδα της λογικής του νεοφιλελευθερισμού. Έτσι τι κάνουμε? Πρώτα οργανώνουμε ένα νέο τρόπο επιλογής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Και όταν λέμε στελεχών της δημόσιας διοίκησης, και όλων των βασικών κεντρικών επιτελικών δομών του κράτους. Όλες αυτές οι δομές θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στο δημόσιο τομέα. Ακόμα και αν αυτός ο δημόσιος τομέας δεν είναι πολύ καλός, δεν είναι τόσο καλός όσο θα θέλαμε. Γιατί τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου θα πρέπει να τον διοικήσει, ας πούμε, ένας άνθρωπος από τον ιδιωτικό τομέα, και τι θα ήταν αυτός ο άνθρωπος που θα διοικούσε και θα ενδιαφερόταν να διοικήσει τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου? Είναι ένα ερώτημα. Ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να διοικήσει τα νοσοκομεία και για ποιο λόγο? Λοιπόν, όλη αυτή η επιλογή των στελεχών, των κεντρικών επιτελικών στελεχών του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να ξαναγυρίσει εκεί που πραγματικά θα έπρεπε να ανήκει, και εκεί που ανήκει και στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου, παρά το γεγονός ότι και εκεί σταδιακά υπονομεύθηκε. Στο δημόσιο τομέα, δηλαδή στους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης που έχουν τα τυπικά προσόντα, τις γνώσεις, την εμπειρία, το μεράκι, το άγχος, ας πούμε, της δουλειάς τους. Και εάν ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε τόσους πολλούς που έχουμε, όχι κομματικά προφανώς, αλλά όχι κομματικούς, αλλά ανθρώπους που πραγματικά είναι σε αυτόν τον χώρο της επαγγελματικής δεοντολογίας, έτσι, θα πρέπει να τους φέρουμε στην επιφάνεια, να φέρουμε το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, το νεότερο, το πιο αδέσμευτο, το πιο ανεξάρτητο, το πιο καινοτόμο, να το φέρουμε από κάτω, από τα έγκατα αυτή τη στιγμή της διοίκησης, να το φέρουμε στην κορυφή. Ναι, από μένα κάνει έτσι. Λέω και εγώ. Εγώ νομίζω πως το κάνει ο σύντροφος εκεί πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι, άρα λοιπόν η αντίρροπη στρατηγική προς τον νεοφιλελευθερισμό. Το δεύτερο, συνακόλουθο, το ριζικό εκτόπισμα των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων φαβοριτισμού, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στο δημόσιο τομέα. Εντάξει, ιστορικό πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αλλά για να είμαστε πραγματικοί, εντάξει, δεν είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο ίσως, γιατί πράγματι η δημόσια διοίκηση απέκτησε με τα πολλά και τα στραβά της, τέλος πάντων, μία διοικητικοτεχνική, ας πούμε, κουλτούρα. Την απέκτησε αυτή. Βεβαίως πάντοτε το κομμάτι των συστημικών πελατειακών κομμάτων παίζει το ρόλο του. Αλλά το βασικότερο όμως θέλω να πω δεν είναι αυτό, είναι το πρώτο που σας είπα, δηλαδή αυτή η οργανική, ο τεμαχισμός της διοικητικής ύλης είναι το βασικότερο κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το δεύτερο, υπαρκτό βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύον θέμα. Το άλλο πράγμα που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να προχωρήσει πράγματι σε μία αξιολόγηση. Σε μία αξιολόγηση, προσέξτε τώρα, όχι ατόμων, αλλά παραγόμενου έργου και δομών. Και πώς το κάνει αυτό? Το κάνει με το να ξαναγυρίσει τη βασική απόφαση, τη βασική στοχοθεσία, το βασικό περίγραμμα εργασίας να το αποδώσει πού? Να το αποδώσει στον ίδιο τον εργασιακό χώρο. Δηλαδή στους ίδιους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και θεσμοθετείται η έννοια της ολομέλειας των διευθύνσεων, των γενικών διευθύνσεων, μέσα στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι της διοίκησης, αυτοπροσδιορίζεται ο ρόλος που έχει ο καθένας μέσα σε αυτό, ελέγχεται η ηγεσία, δηλαδή τα κεντρικά στελέχη, αξιολογούνται όλοι από όλους, δηλαδή οι προϊστάμενοι από τους υφιστάμενους και οι υφιστάμενοι από τον προϊστάμενο. Συνυπολογίζεται η παραγωγή του έργου που έχει κάθε δομή, και μέσα σε αυτήν και μόνο μέσα σε αυτήν υπάρχει και η αξιολόγηση του κάθε ατόμου.
Μια αξιολόγηση που προφανώς δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις συρρήκνωσεις του δημόσιου τομέα, ούτε με τις απολύσεις, ούτε με τις διαθεσιμότητες, ούτε τίποτα, αλλά αντίθετα προσπαθεί να επανασυγκροτήσει τη συσπήρωση του εργασιακού χώρου. Να ξαναδώσει δηλαδή μέσα στον πυρήνα των εργαζομένων τον πρώτο και τελευταίο λόγο πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Τι σημαίνει παραδείγματος χάρη ένας καλός υπάλληλος, ένας μέτριος ή ένας κακός υπάλληλος σε μία μέτρια ή κακή δομή? Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι καλός ή κακός? Εκγενετής, έτσι γεννήθηκε δηλαδή, καλός ή κακός? Λοιπόν, αυτές όλες οι αντιλήψεις επιχειρούν στην πραγματικότητα η αξιολόγηση. Βεβαίως εδώ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματική δυσπιστία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ως προς την λέξη ακόμα. Έτσι. Και έχει δίκιο να την έχει αυτή τη δυσπιστία, διότι πράγματι οι αξιολογήσεις και πολλά άλλα πράγματα, ενώ θα μπορούσαν να είναι ένας μηχανισμός στην πραγματικότητα αυτοκαθορισμού μιας εργατικής, ας πούμε, πολιτικής, αυτοπροσδιορισμού και ελέγχου, και εργατικού ελέγχου θα έλεγε κανείς, αν το πήγαινε και λίγο μακρύτερα, στην πραγματικότητα είναι μια φοβική κατάσταση η οποία, ας πούμε, έχει ταυτίστηκε ιστορικά με την κατασταλτική πολιτική που όλοι ξέρουμε. Επομένως πρέπει να πάμε λιγάκι αντίστροφα εδώ και πρέπει να δώσουμε την... Γιατί προσέξτε τώρα, και αυτό είναι ένα ζήτημα κουλτούρας που είπε και η Μαρία και έχει δίκιο. Εδώ προφανώς πρέπει να αλλάξουμε λίγο μόνο, αλλά δεν αλλάζει κανείς με το να... Δεν είμαστε εχεγγελιανοί, έτσι, δεν αλλάζουμε τις ιδέες για να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Αλλάζουμε την πραγματικότητα για να αλλάξουμε τις ιδέες, έτσι δεν είναι? Θα αλλάξουμε τη δομή της λειτουργίας της διοίκησης για να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που συμμετέχουν να μην περιμένουν τα πάντα από τον Υπουργό, από το κράτος, την κυβέρνηση. Δεν είναι όλα θέματα νομοθετικής ρύθμισης. Αυτό που αντιμετωπίζω κάθε μέρα, όπου 500 φορείς την ημέρα και 500 ομάδες ανθρώπων θέλουν μία νομοθετική, δηλαδή ένα νόμο ο καθένας. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν ρυθμίζονται όλα δια νόμου. Δεν έχουμε μόνο έλλειψη νόμων, έχουμε έλλειψη δομών στην πραγματικότητα. Γιατί συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό έχουμε μια τεράστια πολυνομία η οποία δεν εφαρμόζεται. Γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί δεν έχει εφαρμοστικές δομές να τις εφαρμόσει. Γιατί είναι μια χώρα του νομικισμού η Ελλάδα. Έτσι. Και συνειδητά ορισμένες φορές από τα κόμματα εξουσίας πρημοδοτήθηκε αυτή η πλευρά. Έχουμε δηλαδή μια άλλη λοιπόν αντίληψη, η οποία πράγματι, εάν καταφέρουμε να περάσουμε αυτήν την ραγδαία το ραγδαίο εκτόπισμα των πελατειακών και παλαιών δομών κράτους, την αξιολόγηση μέσα από την επανενοποίηση της δύναμης των εργασιακών σχέσεων και την αντίληψη ότι ο ίδιος ο δημόσιος χώρος μπορεί, ο δημόσιος τομέας, η δημόσια διοίκηση να ξαναγίνει ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει οργανική ενότητα των αρμοδιοτήτων, τότε τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει ένα τεράστιο στρατήγημα. Έχουμε νικήσει. Τι θα έχουμε νικήσει? Θα έχουμε οριοθετήσει με διακριτό και θεσμικό τρόπο τη σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στον πυρήνα των ασκούμενων πολιτικών. Τι κάνει σήμερα ο δημόσιος τομέας όταν θέλει να φτιάξει ένα απλό πληροφοριακό σύστημα? Το αναθέτει, καταρχήν αναθέτει μια μελέτη. Έτσι. Ενώ θα μπορούσε να το αναπτύξει ο ίδιος και να το παρακολουθεί ο ίδιος. Βιομηχανίες μελετών, βιομηχανίες outsourcing. 15 δις έχουν δοθεί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή 1 δις το χρόνο, και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 0. Και φαινόμενα ιδιωτικού τομέα που προφανώς, επειδή ακριβώς δεν είναι κανένας σοβαρός ιδιωτικός τομέας, γιατί εδώ υπάρχει ο μύθος του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, έτσι, είναι ένας κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τομέας, ο οποίος ζει με σχέσεις εξάρτησης από το δημόσιο, έτσι, και δέσμευσης του ενός απέναντι στον άλλον. Έχουμε τα φαινόμενα τα οποία τα έζησε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και έτσι, τα οποία έχουν την πλάκα τους μεν,
αλλά δείχνουν όμως και ένα επίπεδο πια συγκρότησης ενός ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα όπως αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια, δηλαδή στην ουσία παρασιτικού και απόλυτα εξαρτημένου από τις κρατικές προμήθειες. Η βασική λοιπόν πλευρά αυτή τη στιγμή της πολιτικής μας, αυτό το μεσοδιάστημα, είναι να ξαναγυρίσουμε σε μια νέα οριοθέτηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να επιχειρήσουμε πράγματι μια, και νομίζω ότι αυτή είναι και μια συζήτηση, δεν θα την κάνουμε τώρα αναλυτικά, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται και στη βάση μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε επίσης θεωρητικά για το τι σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τι σημαίνει μοντέλο ανάπτυξης και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα resources που έχει το δημόσιο και πού μπορεί πράγματι να δίνει κίνητρα για την ιδιωτική πρωτοβουλία σε κάποια άλλα θέματα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το θίξουμε τώρα γιατί δεν έχει νόημα. Λοιπόν, και τώρα πάω στο τελευταίο ζήτημα. Αυτή είναι η βασική μας μεταρρυθμιστική πολιτική. Προφανώς υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες, δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Θέλω να πω ότι συμφωνώ σε αυτό που είπε η Μαρία και επαυξάνω και το έχουμε κάνει με το τμήμα διοίκησης, δημόσιας διοίκησης του κόμματος. Έχουμε οργανώσει 5 με 6 μεγάλες διαβουλεύσεις για το νομοσχέδιο αυτό στους χώρους εργασίας. Και η συμμετοχή ήταν τεράστια. Και θέλω να σας πω επίσης ότι η αποδοχή του νόμου και της διαβούλευσης είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, όλοι λένε, ας πούμε, ότι τους κάνει φοβερή εντύπωση πως ένα νομοσχέδιο μπαίνει σε μία ανοιχτή διαβούλευση με τους ανθρώπους. Τους κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή, εντάξει, παρεμβαίνουμε λίγο στην κουλτούρα τους δηλαδή σε αυτό. Και έχουμε την πολύ μεγάλη κατάκτηση μιας από τα κάτω συνένεσης πολύ διευρυμένης αυτή τη στιγμή. Απόδειξη δε είναι ότι στο κομμάτι αυτό τους πήραμε τελείως την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι είναι παντελώς άφωνοι. Βεβαίως περιμένω την αντεπίθεση, η οποία θα έχει να κάνει με την περάσπιση των συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα, αλλά γι' αυτό το λέω και στο κόμμα μου, για να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις ιδεολογικές μάχες και τις πολιτικές μάχες που θα έχουμε σε λίγες μέρες μπροστά μας. Και βεβαίως το κόμμα μας πρέπει να κάνει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην επανίδρυση των συνδικάτων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί εδώ έχουμε μία, αυτό που γίνεται σήμερα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διότι πέρα από το γεγονός ότι έχουμε ένα δομικό πρόβλημα αντιπροσώπευσης, έτσι, δηλαδή ποια είναι η πραγματικότητα των δυνάμεων της εργασίας σήμερα και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά εγώ μιλάω για το δημόσιο επειδή τον βλέπω, ας πούμε, πιο καθημερινά, και ποια είναι η πραγματικότητα της συνδικαλιστικής του αντιπροσώπευσης, νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα. Τεράστιο χάσμα. Και δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο αυτή η αναπαραγωγή καθίσταται δυσμενής ακόμα και όταν χρειάζεται να σε κριτικάρει κάποιος. Γιατί εδώ δεν δεχόμαστε μια κριτική η οποία πράγματι είναι προωθητική για το κίνημα και για τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ δεχόμαστε μια κριτική για να μην θυγδούν ορισμένα συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία και ταυτόχρονα έχουν και το δώσε μου και κάτι, ας πούμε, για να μπορέσω να, έτσι, δηλαδή τη λογική της συνδιαλλαγής, οργανικά δεμένη σαν συμπεριφορά. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει ένα εύρος άσκησης, και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση η οποία δεν έχει μεγάλη ηγεμονία στην κοινωνία, δεν έχει διεθνές πλαίσιο το οποίο να τη στηρίζει, δεν έχει δηλαδή διεθνείς συμμαχίες, έτσι, έχει απέναντί της όλες αυτές τις δομές εξάρτησης τις οποίες ξέρουμε όλοι και τις είπε και η Μαρία πάρα πολύ, και πρέπει λοιπόν να πολιτευτούμε. Έχει λοιπόν αυτό το περιθώριο άσκησης εδώ, αυτό που βλέπετε. Τα κινήματα τι πρέπει να κάνουν, το κόμμα και τα κινήματα, πρέπει να μας δώσουν το μεγαλύτερο περιθώριο άσκησης, να μου ανοίξουν το εύρος. Αυτός είναι ο ρόλος του κόμματος και των συνδικάτων κατ' επέκταση, και αυτός είναι ο ρόλος. Δεν είναι να έρθουν να μου πούν τι θα κάνω. Έτσι, προφανώς είμαστε σε μια επικοινωνία για να ανταλλάσσουμε, είμαστε κομμάτια του ίδιου οργανικού διανοούμενου. Έτσι. Αλλά δεν είναι να μου λέει τα ρουσφέτια του, έτσι, ή να μου λέει τις εξυπηρετήσεις που θέλει. Το θέμα είναι να μου διευρύνει. Να μου το πει και αυτό, δεν λέω αντίρρηση, αλλά το θέμα το βασικό είναι να μου διευρύνει τα όρια άσκησης πολιτικής. Έτσι, αυτό να μου το κάνει τόσο και τόσο. Έτσι, αυτή είναι η
Αυτή είναι η απάντηση που λέω έτσι, που έρχονται και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μου λένε αυτό κλπ. Του λέω, εντάξει, μην αγχώνεστε. Εσείς τη δουλειά σας και εμείς τη δική μας. Άνοιξε μου εσύ το εύρος και θα ικανοποιήσω κι εγώ. Τώρα η άλλη συζήτηση είναι μια ιδεολογική ζήτηση που δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, αλλά εδώ όμως πρέπει να παίξει ρόλο το κόμμα. Πρέπει δηλαδή το κόμμα πράγματι να μπει να αλλάξει το σχετισμό των συνδικαλιστικών συσχετισμών δύναμης, το σχετισμό μέσα στο συνδικάτα, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις, να είμαστε σε μεγαλύτερη σχέση διαβούλευσης, αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και ούτω καθεξής. Να παίξει δηλαδή το κόμμα το ρόλο που πρέπει να παίξει ένα κόμμα. Ένα κόμμα που πρέπει να χρησιμοποιήσει την κυβέρνηση, πρέπει να τη χρησιμοποιήσει την κυβέρνηση και όχι η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το κόμμα. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ, επειδή είναι και ένα θέμα που πρέπει να το συζητάμε και αυτό θεωρητικά, κόμμα και κυβέρνηση και κράτος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι εγώ έχω την πεποίθηση ότι εάν δουλέψουμε πολύ συστηματικά και πράγματι και πιο δημοκρατικά και ανταλλάσσουμε και περισσότερες γνώμες και απόψεις και ο καθένας δουλέψει στο πεδίο της αρμοδιότητάς του όσο γίνεται πιο συγκροτημένα, και νομίζω ότι θα πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ήδη γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει ένα άλλο μεγάλο έλλειμμα, το έλλειμμα της κεντρικής μάχης της επικοινωνίας. Και δεν έχει να κάνει, εντάξει, είναι πολυσύνθετο ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι είναι, χάνεται πραγματικά οι δουλειές που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εργασίας για την κοινωνική οικονομία, για την ανεργία, τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και τα οποία αδυνατούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στον δημόσιο λόγο μας πολλές φορές. Δεν τα γνωρίζουμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια ο καθένας από εμάς, ας πούμε, στον τομέα του, επειδή είναι πνιγμένο σε μια σειρά από καθημερινά προβλήματα, δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, άρα έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Το κόμμα λοιπόν πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο πιθανώς. Εδώ υπάρχει ένα κοινό. Το κόμμα πρέπει να το αναλάβει. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια πολύ σημαντική διεργασία. Διότι μαθαίνουμε πράγματα, καταλαβαίνουμε πράγματα, μπορούμε να βγούμε σοφότεροι σε κάποιο βαθμό και έχοντας την αίσθηση ότι το κόμμα δεν είναι στο περιθώριο. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δρά ερήμην των κοινωνικών δυνάμεων του κόμματος. Αλλά υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως χώριο οφθαλμού. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και με την αισιόδοξη νότα ότι εάν καταφέρουμε και κάνουμε μερικά βασικά πράγματα, νομίζω ότι το 2016, στο τέλος του 2016, θα είμαστε περήφανοι ότι βέβαια μέσα σε ένα πολύ σκληρό και ασφυκτικό πλαίσιο άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας θα έχουμε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στη δημόσια σφαίρα. Άφησα το θέμα του κράτους και των αλλαγών στο πολιτικό σύστημα που πρέπει να δούμε, γιατί είναι το τρίτο μεγάλο επίπεδο, αλλά θα τα πούμε ελπίζω μια άλλη φορά αυτά. Ευχαριστώ πολύ.